ίδιο τραγικό έργο θεατές βρέθηκαν δημότες στην Νέα Λικαρνασσό, καθώς τα λίμματα ξεχύλισαν μετά από φράξιμο αγωγού. Τις εικόνες ντροπής κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός, με πολίτες να καυτηριάζουν και την έντονη δυσοσμία στην ευρύτερη περιοχή. Συχνά πυκνά έχουμε το ίδιο πρόβλημα εδώ πέρα στην περιοχή αυτή. Δεν είναι ωραίο για τους κατοίκους, έχουμε πρόβλημα. Είναι εδώ το πλυντήριο, από τη μία πλένουμε τα μάξι, από την άλλη έχουμε πρόβλημα. Είναι εδώ πέρα το μπάσκετ. Φυσικά και μαζεύεται κόσμος εδώ πέρα και δεν είναι λύση αυτή, γιατί μυρίζει απέσια. Είναι... Πρέπει να κάνουν κάτι για όλο αυτό που γίνεται. Η κατάσταση αυτή είναι φυσιολογική να υπάρχει όταν δεν υπάρχει συντήρηση. Απλά και παλιά δίκτυα και όλα αυτά. Όμως τρέχουν ελλείμματα. Τρέχουν ελλείμματα και πολλή ώρα και όχι μόνο σήμερα. Το θέμα είναι ότι είναι παλιό το δίκτυο και δεν προλαβαίνει να τα βγάλει και φράζει. Και όλα αυτά συμβαίνουν πλησίων των φυλακών Αλικαρνασσού και λίγα βήματα από το κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη. Εγώ είμαι σίγουρα ένα μισάωρο εδώ πέρα, αλλά και μόνο που τα βλέπεις από εδώ μακριά είναι τραγικό. Έχει ξαναγίνει αυτό δεύτερη φορά. Πλημμυρίζουν εδώ τα νερά, μυρίζει πολύ έντονα και ενοχλεί γενικά δηλαδή τον κόσμο που περνάει από εδώ. Οι εικόνες είναι για ντροπή στο ενέτη 2024 που ζούμε. Είναι κάποιοι αγωγοί οι οποίοι φράχουνε και πηγαίνει η ΔΕΙΑ και το φράχει. Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, ειδικά στο κέντρο στην Παραλιακή, όπου έχουμε και πολλά μαγαζιά εστίας και ως γνωστόν όλα αυτά τα λύπη, κάποιοι ρίχνουν να συνήθει τα λύπη μέσα στους αγωγούς. Και αυτά στεροποιούνται. Τα άλλα που είναι περιφερειακά είναι κάποια τα οποία συμβαίνουν, αλλά όχι κατά τακτά διαστήματα. Παρέμβει και η ΔΕΙΑ. Εικόνες υποβάθμισης του περιβάλλοντος, με τους πολίτες να σχολιάζουν και τα αργά αντανακλαστικά των αρμοδίων για την αποκατάσταση του προβλήματος, το οποίο έγινε αισθητό από χθες το απόγευμα. Εμείς στη Λάρισα είναι πολύ καθαρά, γιατί έχουμε έρθει για τουρνά εδώ πέρα και πρέπει η Δημοτική Αρχή κάτι να αλλάξει. Ναι, έχουν έρθει τόσες και ομάδες από το εξωτερικό, πρέπει κάτι να αλλάξει στον τόπο. Είναι θέμα συντήρησης, ναι. Η Δημοτική Αρχή πρέπει να λάβει μέτρα. Σε όλο τον Δήμο Ηρακλείου, ένας είναι ο χειριστής αποφρακτικού, με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, Γιώργο Βουρεξάκη, να αναφέρεται στο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού, αλλά και στην εργολαβία που θα τρέξει τους επόμενους μήνες, με στόχο την άμεση αποκατάσταση των όποιων προβλημάτων. Και δεν υπάρχουν και στην αγορά οι χειριστές αποφρακτικών. Προσπαθούμε τώρα με εργολαβία να μπορέσουμε να έχουμε τον εργολάβο ο οποίος να μπορέσει να εξυπηρετήσει, γιατί καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος για όλο το Δήμο Ηρακλείου είναι πολύ δύσκολο να το χειριστεί μόνο.